Ο πατριάρχης του Παλαιότητων, αυτό που όρισε, δημιούργησε τον όμιλο, είναι ο Αρτούρ Ενό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τον πρώτο, έκανε τον όμιλο στη Γαλλία και μετά από αυτόν ξεκίνησαν όλοι. Πριν όμως από αυτόν, αυτό έγινε γύρω στο 1907-1908, τα σκυλιά της περιοχής εκεί στη Βρετάνη ήταν κάποια σκυλιά τα οποία ήταν ανομοιόμορφα, δεν είχαν τύπο συγκεκριμένο και αναγκαστικά οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, επειδή δόθηκαν πολλά κύματα από κυνηγούς οι οποίοι μπορούν να κυνηγούσαν, τα ζευγάρωσαν με σέντρα και σπίτια σπάνια. Οι Γάλλοι προσέχουν τη φυλή τους και είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό και θα αναφερθώ αργότερα γι' αυτό. Εξέδωσαν οδηγία, η οποία λέει ότι απαγορεύεται σκύλος επανέλπετων, ο οποίος παρουσιάζεται σε έκθεση, να ξυρογηθεί και να τιμηθεί μεσαιασέ, χωρίς να έχει μετρηθεί. Αυτό γιατί δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο ύψος. Είναι μια κορυφή φυλή, ποτόσωμη φυλή και ο μισός ή ο ένας πόντος είναι τεράστιο μέγεθος. Δεν είναι όπως το πόντι εντός έντερων που παίζουμε με πόντους, εδώ παίζουμε με χιλιοστά. Είναι κοντή φυλή. Το 51 με το 49 μισό ή το 50 είναι τεράστιο. Το επάνω λέει σωστό και το κάτω λέει λάθος. Το κάτω το κρανίο έχει πολλά λάθη, δεν έχει ένα μόνο. Αυτά τα οποία εμείς έχουμε αναφέρει όμως μέχρι τώρα είναι πρώτα-πρώτα οι παράλληλες γραμμές, εννοούμε αυτήν και αυτήν, που εδώ βλέπετε ότι είναι αποκλίνουσες. Και μιλάμε και για το μήκος του ρήμφους, που εδώ είναι ίσο ή σχεδόν ίσο με το μήκος του κρανίου. Επίσης, κοιτάξτε το άλλο σκύλος επάνω που είναι σε ηρεμία γιατί τον στείλουμε εκείνη τη στιγμή για να τον κάνουμε φωτογραφία. Και μάλιστα με βοηθούσε ο κύριος Γιάπος γι' αυτό. Ο σκύλος έχει έκφραση. Δεν είναι τσιτωμένο. Δεν φερμάρει. Δεν του πετάμε τίποτα. Έχει έκφραση. Ο κάτω έχει. Όχι. Για πρώτη φορά ο κοινοφιλικός όμιλος στις μέρες μας προσπαθεί να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει με εμάς. Μια άτυπη εξέταση των σκύλων μας από δύο ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά στις μέρες μας, δηλαδή τα τελευταία 4-5 χρόνια που είμαστε εμείς, προσπαθεί ο κοινοφιλικός όμιλος να κάνει ένα τσεκάρισμα των σκυλιών που υπάρχουν στα Τρίκαλα από δύο άξια άτομα. Ο ένας είναι ο κύριος Γιάπος, εκτροφέας εκπαιδευτής και κυναγωγός αγγλικών φυλών και ο κύριος Βλάχος που είναι εκτροφέας αγγλικών σέτερ και επανέλπρετών αλλά συνάμα είναι και της κατηγορίας 7 κριτής μορφολογίας. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι γιατί πέρασε η ώρα και αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ο λόγος στους κριτές. Ναι, σκυλάκι. Ναι, δεν άλλαξες. Όχι. Μια ζωή που είσαι. Η διαδικασία θα, καταρχήν, αν θέλετε λίγο για να μην ταλαιπωρηθούν, γιατί κάποια σκυλιά μοιραία είναι αρκετά, δεν ξέρω, καμιά, είναι πόσο, καμιά σαρανταριά. Είναι καμιά σαρανταπενταριά. Κάποια σκυλιά θα αργήσουν. Μην τα έχετε μέσα στον ήλιο, τα ταλαιπωρείτε, είναι κρίμα, ή δέστε τα κάπου ή βάλτε τα πάλι μέσα στα κουτιά, αλλά στον ίσκιο μην έχουμε καμιά δυσάρεστη εξέλιξη. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίες χειριστές. Μην αγχωθείτε για το πώς θα το δείξετε, πώς θα το κάνετε. Μην αγχωθείτε εδώ. Ήρθαμε να περάσουμε τη μέρα μας. Δεν παίζετε κανένα πανευρωπαϊκό, κανένα παγκόσμιο, καμιά καριέρα, έτσι. Όλοι θα φύγουμε χαμογελαστοί. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα Κούρσχαρ. Μετά θα πάμε στα Επανέλμπρετών. Τα Σέτερ και τέλος θα κλείσουμε με τα Πόιντερ. Οπότε, επειδή τα Σέτερ και τα Πόιντερ θα μείνουν λίγο πιο πίσω, αν θέλετε βάλτε τα μέσα για να μην τα ταλαιπωρείτε, όσοι το επιλέξετε. Λοιπόν, στα Κούρσχαρ έχουμε και λέμε, πρώτος, πόσοι θα μπουν πρώτα, 4 και 4. Εσύ θα την αρέσει, δεν υπάρχει γλώσσα. Thank you.
και να φτάσουμε στο μακρύτερο που θα να είναι, δηλαδή. Μάτια. Πάει, είναι νεαρή. Δες λίγο τα δόντια. Πες μου να στείλεις. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κούτος. Σιλά μου. Δεν πρέπει. Ας το με το σου. Εξαίρετο το κεφάλι αθλητικό. Ναι. Εξαίρετο το κεφάλι αθλητικό. Πολύ καλή σωματική ανάπτυξη. Και αυτό το σκυλόμενο φούτος, το προηγούμενο είναι ελαφρώς μακρύ. Θα το θέλαμε λίγο πιο τετράγωνο. Λίγο πιο τετράγωνο. Είναι, δηλαδή, για να καταβάλεις την διαφορά, στο πίσω, έχει πολύ μεγάλο ελαφρώ. Ο σφύ. Εντάξει. Κατά τα άλλα, είναι ένα εξαίρετο ζώο. Πιστεύω ότι είναι θέμα DNA. Ναι. Είναι τυπικότατο, είναι τυπικό. Πολύ ωραία. Λίγο μακριά. Τώρα εδώ μιλάμε τώρα. Ωραία. Ηλικία. Αρσενικό. Α, 13 μηνών. 13 μηνών αρσενικό. Προηγούμενο. Ας τον λίγο το σκύλο ελεύθερο, σήκω πάνω, κρατά το στολιράκι. Βάλ τον λίγο προφίλ να γυρίσει. Α, μπράβο, να γυρίσει λίγο. Τυπικό κεφάλι. Τυπικό κεφάλι. Με σωστό χρωματισμό ματιών και... Σωστό χρωματισμό. Εξαίρετα δόντια. Και εξαίρετα δόντια. Πολύ καλό όγκο. Πολύ καλό όγκο. Ανεπτυγμένο σωστά με πολύ καλές γωνιώσεις. Ανεπτυγμένο σωστά και με πολύ καλές γωνίες. Ο σπίτις είναι ελαφρώς μακρύς. Ελαφρώς μακρύς. Θα τον θέλαμε, κύριε Καραμάνο, θα τον θέλαμε λίγο πιο συμπαγή. Πιο κομ. Το πρωτό πρέπει να είναι κομ. Τετράγω. Κατά τα άλλα είναι ένα εξαίρετο δείγμα, έτσι. Στον τύπο. Κουμπέπε. Ενάμιση ετών θηλυκό. Τελισμένο, παρφουμαρισμένο. Πού πήγε το πανευρωπαϊκό, πήγε. Είναι όμορφη. Είναι όμορφη, όχι σαν τον παπά σου. Φυσικά είσαι πιο όμορφη, εσύ. Τι να πω. Είναι φάτσα αυτή. Εγώ λέω να τον αλλάξω. Έχουμε ένα θηλυκό. Με ένα εξαιρετικότατο κεφάλι. Εξαίρετο λαιμό. Εξαίρετο λαιμό. Εξαίρετη γραμμή ράχης. Εξαιρετική γραμμή ράχης. Σωστή ανάπτυξη στήθους για θηλυκιά. Τώρακα σωστό ανεπτυγμένος και στις τρεις διαστάσεις. Πολύ καλές γωνιώσεις. Πάρα πολύ καλές γωνιώσεις. Ένα ζώο που φαίνεται ότι είναι θηλυκό. Έχει την έκφραση θηλυκού που ζητάμε. Γύρισε το λίγο κυρίως, από κύριε. Κυρίως όμως έχει, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, το καλύτερο κεφάλι στα τέτοια που είδαμε σήμερα. Πιθανόν μιλάμε για το σκυλί με το καλύτερο κεφάλι. Για σήμερα εδώ, ε. Για σήμερα εδώ, έτσι, μιλάμε. Στον τύπο, συγχαρητήρια για την ανασκούλη. Σωστή έκφραση και για τη φυλή, αλλά και για το φύλλο. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό αυτό να βλέπουμε από μακριά ένα σκυλί και να λέμε αυτό είναι κορίτσι. Είναι αρσενικό. Κυνηγάει καθόλου. Δεν κυνηγάει βέβαια, έτσι, άλλο καθόλου. Κυνηγάζει, κυνηγός είσαι. Βγάζει άδεια αυτός. Λοιπόν, Καταραχιάς Αλέξανδρος Νέλα. Α, έχουμε κι άλλο. Απέναντί μας ο Νίκος Ζιώγας, ο πρόεδρος του Κοινοφιλικού Ομίλου Τρικάλων. Νίκο, ευχαριστώ που θα μιλήσεις στο Pili News για την εκδήλωση, μια όμορφη εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε ο σύλλογός σας, μια κοινοφιλική πανδησία στα Τρίκαλα, χθες Σάββατο και σήμερα Κυριακή, στον πανέμορφο χώρο εδώ των αδερφών Χερόπολο. Εν ολίγης, τι είχε να κάνει αυτή η κοινοφιλική πανδησία, Σάββατο και Κυριακή. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσω για μια φορά ακόμα το Pili News, που είναι κοντά στον Κοινοφιλικό Ομίλο Τρικάλων. Είχαμε κάνει ένα σχεδιασμό εδώ και περίπου ένα μισή μήνα να κάνουμε ένα Σαββατοκύριακο μέσα στο μήνα Μάιο,
σχετικά με ένα σεμινάριο αγγλικών φυλών, εκτροφή και κυρίως το πώς μπορούμε να διαβάσουμε ένα pedigree, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε, πάρουμε καλύτερους απογόνους για το κυνήγι της σκυλιών. Χθες ήταν κύριοι μιλητές ο κύριος Γιάπος και ο κύριος Βλάχος. Ο κύριος Γιάπος είναι εκτροφέας, εκπαιδευτής και κυναγωγός από τη Θεσσαλονίκη. Και ο κύριος Βλάχος είναι κριτής μορφολογίας κατηγορίας 7 και κριτής εργασίας υπηρετικών σκυλιών. Ρούτσκα, Ρεπανέλ, Βουδόν και Τράχτα. Μας τιμήσανε με την παρουσία τους, βραβεύτηκαν και οι δύο για την προσφορά τους στην κοινοφιλία στη χώρα μας. Θεωρώ ότι αυτό που ζήσαμε χθες από επίπεδο προσέλευσης ήταν κάτι που ειλικρινά και εγώ δεν το είχα στα αναμενόμενα. Σχεδόν η σάλα του επιμελητηρίου ήταν γεμάτη. Το θέμα ήταν ότι αυτό που μας άρεσε ήταν ότι δεν ήταν μόνο γεμάτη, αλλά ενώ σχεδιάσαμε λόγω χάρη να τελειώσει 8-8.30 ώρα, μας πήρε 10.30 και ειλικρινά είχαμε στο τέλος γύρω στα 30 άτομα τα οποία επιμέναν να κάνουν ερωτήσεις και αυτό πραγματικά εμένα και τους ομιλητές τους εντυπωσίασε. Σήμερα συνεχίσαμε πάλι στα πλαίσια μιας ενημέρωσης από τους κριτές και τον εκτροφέα κύριο Γιάπο πάνω σε ό,τι εχθές ζήσαμε και μάθαμε θεωρητικά, με το να φέρει ο κάθε κυνηγός το σκυλί του και πάνω στο δικό του ζώο. Ο κύριος Βλάχος, ειδικά που είναι κριτής μορφολογίας όπως προείπα, να δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουμε κάποια λατώματα σκυλιών τα οποία εμείς δεν τα ξέρουμε και τα είδαμε χθες για πρώτη φορά σε επίπεδο ενημέρωσης θεωρητικής. Πρακτικά θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να έχει γίνει. Έλαβε δηλαδή χώρα μια τυπική έκθεση μορφολογίας. Έτσι. Έγινε μια έκθεση, όχι ακριβώς. Είναι ένα άτυπο εξέτασμα του κάθε ζώο ξεχωριστά και της κάθε φυλής που αντιπροσωπεύει, ώστε να μάθει ο κυνηγός ακριβώς το ζώο του που υστερεί, είτε να μην μπει στην αναπαραγωγή, είτε να μπει στην αναπαραγωγή με ένα άλλο ζώο το οποίο, αν είναι θηλυκό ή αν είναι θηλυκό ανάλογα, θα μπορέσει να εξαλείψει αυτά τα προβλήματα. Θεωρούμε σήμερα ότι υπήρξε συμμετοχή. Εσείς από τη δικιά σου και από πώς την είδατε? Δεν το περίμενα. Πόσα σκυλιά δηλαδή συμμετείχαν? Έχουμε γύρω στα 50 ζώα. Ειλικρινά, είναι ζώα που ήρθαν κατά εξοχήν από Τρίκαλα, δηλαδή λόγω χάρη αν είναι γύρω στα 50 ζώα, τα 49 ήρθαν από Τρίκαλα και ένα ζώο που ήρθε από την Λαμία. Ειλικρινά, οι Τρικαλινοί με πλήξανε. Θέλω να πιστεύω όμως ότι αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί. Ο Όμιλος κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλες τις εταιρείες, όλες τις επιχειρήσεις της Τρικαλινίας, οι οποίες βοηθήσανε όλα αυτά τα χρόνια που ηγούμε εγώ του κοινοφιλικού ομίλου. Είμαι περήφανος και πολύ συγκινημένος, γιατί για ακόμα μια φορά η τρικαλινή κοινωνία, η επαγγελματική, το θέμα της εστίασης, το θέμα των καταστημάτων, οι ελεύθεροι επαγγελματίες βοηθάνε το κοινοφιλικό ομίλου με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να βγάλει τα έξοδα, όπως λέμε, στη λαϊκή πέρα. Δεν το κρύβω ότι με μια πρώτη επαφή που έκανα με τον κύριο Παπά, που είναι ο αντιπρόσωπος και ο εισαγωγέας του καφέ Πορτιόλι για την Ελλάδα, που κατάγεται από τα Τρίκαλα και πραγματικά με εντυπωσίασε με το που μιλήσαμε προχθές το βράδυ, ανέλαβε να κάνει ένα μέρος της χορηγίας για αυτό το σεμινάριο και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό η πόλη μας να μας στηρίζει. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο προτέρημα και πρέπει να το έχουμε καταλάβει όλοι ότι η πόλη στηρίζει τον κοινοφιλικό όμιλο. Από εδώ και πέρα, τώρα τι να περιμένουμε από τον ΚΟΤΑ, από τον κοινοφιλικό όμιλο Τρικάλων, σε δράσεις, σε πρωτοβουλίες όμορφες όπως είδαμε αυτό το Σαββατοκύριακο? Ναι, έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό. Βέβαια υπάρχουν οι αιτίες οι οποίες είναι κυρίως το οικονομικό, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή κάποιες διοργανώσεις. Όμως, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, πιστεύω 1-1,5 μήνα, να κάνουμε κάτι ακόμη, ώστε να μπορέσουμε να ξαναεπαναφέρουμε πάλι τους φίλους μας κοντά μας, τους έχουμε ανάγκη. Αυτό που θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι θα πρέπει ο κόσμος να είναι κοντά στον όμιλο, να γράψουμε μέλη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν μια πόλη με τόσους χιλιάδες κυνηγούς, παθιασμένους και με το επίπεδο των σκυλιών ανεβασμένο πουλί,
να έχει λίγα μέλη ο κοινοφιλικός όμιλος. Η συνδρομή είναι μηδαμινή, δηλαδή είναι της τάξης των πιο καφέδων, έτσι. Όμως δεν είναι καθ' αυτού, συγγνώμη, αλλά η σκόνη, δεν είναι καθ' αυτού η αξία η οικονομική η οποία θα μαζευτεί από τα μέλη. Είναι αυτό που λέμε ότι θα πάρει η ατμομηχανή τα βαγόνια του τρένου και θα τα τραβήξει. Θα τα βγάλει, όπως λέμε, από τη λάσπη. Οι δράσεις σας θα έχουν πανελλήνιο χαρακτήρα? Πάντα οι δράσεις του κοινοφιλικού ομίλου έχουν πανελλήνια εμβέλεια. Από την ημέρα που ξεκίνησε ο όμιλος το 1900. Είμαστε κάτω από τον πλάτανο και γίνεται. Έτσι, έτσι, και υπάρχει μια αλλεργία. Εδώ και χρόνια που είμαστε λιγοί. Θεωρώ ότι κρατάμε το επίπεδο σταθερά ανεβασμένο από το 96 έως το 2017. Σήμερα ο όμιλος δεν έχει κάνει ποτέ άτυπους αγώνες εργασίας. Πάντα γίνονται υπό την αιγίδα και υπό την επίβλεψη του ΚΟΕ. Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μπαίνουμε σε του τύπου άτυποι αγώνες. Υπάρχει δυνατότητα λόγω του ότι ζούμε σε ένα χώρο ο οποίος είναι εξαιρετικά καλός, έχει άγριο θύραμα με κάτσα πέρδικα και ορτίκι. Θεωρώ ότι εκεί πρέπει να στοχεύσουμε για να μπορέσουμε να πάμε παραπέρα την κοινοφιλία στα τρίγωνα. Ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο πολύ καλό έργο που επιτελείτε μέσω του ομίλου σας στον νομό και στην πόλη και στον νομό γενικότερα. Έτσι. Να είστε καλά. Αρσενικός σκύλος 7 χρονών. Ένας εξαιρετικός σκύλος με σωστή έκφραση πόιντερ. Καλή αναλογία κρανίου ρίγχος. Κατά κανόνα, παιδιά, στα πόιντερ έχουμε ένα θεματάκι με τα ρίγχη. Με το γράμμα του νόμου είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρούμε σκύλο στο οποίο να υπάρχει η σχέση 1:1 κρανίου ρίγχους. Εδώ είναι λίγο χαμηλότερο, αλλά δεν είναι κοντό με την έννοια όπως είδαμε κάποιο προηγούμενο σκυλί. Λίγο ανεπτυγμένους λοβούς με το πιέους. Κρανίο και ρίχος αρκετά καλό, έως πολύ καλό θα έλεγα. Σωστό χείλος. Έκφραση πόιντερ. Λαιμό καλά τοποθετημένο. Θα τον θέλαμε λίγο πιο φαρδί στη βάση του. Πιο κόνικο. Μπροστά γωνίες ελαφρώς ανοιχτές και αυτές. Θώρακα λίγο πιο βαθύ, εξαιρετική γραμμή ράχης, ελαφρώς μακριά οσφή, πάρα πολύ καλή λεκάνη, εξαιρετική λεκάνη σε όλες τις διαστάσεις. Κοιτάξτε λεκάνη, ο σκύλος, πολύ καλές γωνιώσεις πίσω, έχει κάποια θεματάκια για την κατάσταση. Εδώ βλέπουμε αυτό που είπαμε, κουρά ποτικού. Εδώ θέλει λίγο περιποίηση παραπάνω, έτσι. Αλλά σε σχήμα και θέση και μήκος εξαιρετική. Να ξέρετε ότι το pointer περίπου το 50% της αξίας του είναι η ουρά και το κρανίο. Στα υπόλοιπα, στον τύπο. Ευχαριστώ. Μαρία. Βλέπουμε ένα πολύ καλό μοντέλο αρσενικού σκύλου, ένα σκύλο με σωστή έκφραση πόιντερ, σωστούς άξονες, συγκλίνονται σε αρκετά μήκου, σε καλό μήκος, έξω από το κρανίο, κεφάλι αρκετά παράλληλες οι γραμμές του, αυτή καλά τοποθετημένο, ίσως λίγο μακρύ, σωστός λαιμός, λίγο παραπάνω, θα θέλαμε, ελαφρώς. Καλές γωνιώσεις, θώρακα σωστός, οσφή κοντή και στιβαρή όπως τη θέλουμε, λεκάνη ελαφρώς και κλειμένη, εξαιρετικές γωνίες πίσω, εξαιρετική ουρά, ένας πάρα πολύ ωραίος σκύλος. Θα θέλαμε, μισό λεπτό λίγο να μην τον αδικήσουμε. Είναι ένα σκύλος που ελαφρώς βγάζει τους αγκώνες έξω και γυρνάει λίγο τα πόδια μέσα.
Παρ' όλα αυτά είναι ένα εξαιρετικό μοντέλο σκύλο. Ευχαριστούμε πολύ. Στον τύπο. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι το γενικό επίπεδο των σκύλων στα πόιντερ που δείξατε δεν απέχει πολύ από το μέσο όρο σήμερα που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν ήσασταν πάνω από αυτό. Έχω την αίσθηση ότι σε κάποιες ράτσες ήσασταν πάνω από το μέσο όρο. Έτσι. Θα μιλήσει πιο ειδικός από μένα που τα εξέτασε, αλλά η αίσθησή μου που είχα ότι σε κάποιες ράτσες ήσασταν αρκετά πιο ψηλά από το μέσο όρο. Στα πόιντερ θεωρώ ότι χωρίς να απέχετε πολύ, ήσασταν πολύ κοντά στο μέσο όρο. Είχατε κάποια ζώα που ήταν πολύ καλά, πολύ τυπικά, λίγα όμως. Σύνολο όμως είχατε αρκετές ελλείψεις, βασικά λάθη, κυρίως σε θέματα τύπου. Μπροστινά συστήματα που είναι ένα κλασικό ελάττωμα. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, επειδή τέλος πάντων είμαι λίγο πιο εμπλεκόμενος με το θέμα του πόιντερ, να ζητήσω συγγνώμη ότι ήμουν λίγο πιο αυστηρός και πιθανόν να έβγαλω ως ανεπαρκή περισσότερα ζώα από ό,τι στις υπόλοιπες φυλές, αλλά δυστυχώς αυτό ήταν η ταπεινή μου γνώμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχετε διάθεση να πάτε καλύτερα και νομίζω ότι μπορείτε. Ευχαριστώ. Τα οποία είχαν όλα σχεδόν το ίδιο πρόβλημα, ήταν υπερβολικά μακριά. Κατά τα άλλα όμως είχαν πολύ αυξημένο μέσο όρο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους. Τα Μπρετών. Και αυτά σχεδόν όλα το ίδιο πρόβλημα, πολύ χαμηλά τοποθετημένη ουρά. Αυτό σημαίνει, και κλειμένη λεκάνη. Και έλλειψη έκφρασης, που είναι ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των Πανιέρ Μπρετών. Τα Σέντερ θα έλεγα ότι ήταν η φυλή που σήμερα εμένα με εντυπωσίασε, ειδικά για την περιοχή σας, διότι ήταν τα σκυλιά που είχαν τα λιγότερα προβλήματα και το μεγαλύτερο μέσο όρο όσον αφορά την ομοιογένειά του. Δεν το περίμενα αυτό που είδα στα Πόιντερ, περίμενα να ήταν ανάποδα τα πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι γενικά και οι τέσσερις φυλές βρίσκονται σε καλό επίπεδο, με προσοχή στα σημεία που επικεντρωθήκαμε και εγώ και ο Αχιλλέας. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε το πρόβλημα και στην προσπάθεια που κάνουμε να προσπαθούμε να βρούμε τη λύση. Όταν όμως το ξέρουμε, είναι πιο εύκολο να βρούμε τη λύση. Και εμείς αυτό που κάναμε σήμερα ήταν να σας βοηθήσουμε να δείτε τα προβλήματα που έχουν τα σκυλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω κάτι για το Σέντερ. Παιδιά, αυτό που σας είπε για τα Σέντερ που δείξατε εδώ πέρα, μην το υποτιμάτε, είναι μια φυλή η οποία έχει τεράστια προβλήματα γενικά, κυρίως στο κομμάτι το δομικό, το κατασκευαστικό της έκφρασης, και το γεγονός ότι όντως είδαμε αρκετά ζώα πάρα πολύ καλά είναι προς τιμήν σας και μπράβο σας, ας πούμε. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ πιο χαμηλά, είστε πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο που συναντάς ακόμα και σε πρωτεύουσες της κοινοφιλίας όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα κτλ. Έτσι. Και σας αξίζει ένα μπράβο. Ευχαριστούμε. Είπατε για κάποιες φυλές ότι είναι στο μέσο όρο. Είπα ότι έχουν πολύ αυξημένο μέσο όρο σαν αφορά όλα τα χαρακτηριστικά που έχει μια φυλή. Και έχουν τα λιγότερα προβλήματα. Το Σέντερ, παραδείγματος χάρη, σήμερα διπιστώσαν τα λιγότερα προβλήματα από κάθε άλλη φυλή. Εκτός από τα Σέντερ, στους ιδιοκτήτες των υπόλοιπων φυλών, δηλαδή, τι θα προτείνατε για να διορθωθούν αυτά τα. Αυτό που ακριβώς είπα, δηλαδή. Αλλά να πάνε πάνω από το μέσο όρο. Να ακούσουν αυτά τα οποία εμείς δηλώσαμε ως θεματάκια στα σκυλιά τους και να προσπαθήσουν μέσα από την εκτροφή τους. Μέσω της εκτροφής, δηλαδή. Δηλαδή, πρέπει να εισάγουν δείγματα από το εξωτερικό. Ή να ζευγαρώσουν με σκύλους ή να αποκτήσουν σκύλους καλύτερους που να μην έχουν αυτά τα προβλήματα. Πού θα τους βρουν, δηλαδή. Υπάρχουν σκυλιά. Στην Ελλάδα πολύ καλά ζώα τα οποία μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν στην εκτροφή. Αλλά αν έχουμε ένα σκύλι το οποίο έχει ένα μειονέκτημα, μπορούμε κάλλιστα με ένα ζευγάρωμα να το βελτιώσουμε. Όχι το ζώο, από γόνους. Αυτό είναι και η εκτροφή. Δεν μιλάμε φυσικά για ελαττώματα αποκλεισμού, για σοβαρά ελαττώματα. Μιλάμε για ελαττώματα τα οποία έχουν μικρή σημασία. Αυτά που είδαμε σήμερα. Γιατί αυτά που ήταν ελαττώματα αποκλεισμού τα βγάλαμε εκτός τύπου. Αυτά δεν χρησιμοποιούνται καν στην αναπαραγωγή. Κύριε Γιάπο, αναφερθήκατε στο κομμάτι το δικό σας, τα pointer και χαρακτηρίζει τον εαυτό σας λίγο σκληρό σήμερα. Ένας κριτής έτσι δεν θα πρέπει να είναι. Σκληρός δεν θα το έλεγα, θα έλεγα δίκαιος. Και δίκαιος είσαι όταν είσαι ακριβής απέναντι στην αξιολόγηση των ζώων.
σήμερα ευνοώντας ένα σκύλο ο οποίος έχει σημαντικά ελαττώματα και θα έπρεπε να αποκλειστεί από την εκτροφή, αδικεί σε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι είναι πλήρες και ακέραιοι. Ο λόγος μας εδώ δεν είναι να είμαστε ευχάριστοι, επιλέγουμε να είμαστε χρήσιμοι. Και το πρώτο βήμα της οποιασδήποτε θεραπείας είναι η διάγνωση. Σήμερα, για να θεραπεύσεις οποιοδήποτε πρόβλημα, πρέπει να ξεκινήσεις από μία σωστή διάγνωση. Το αντιλαμβάνεστε, νομίζω, είναι πασιφανές σε όλο τον κόσμο, ακόμα και αν δεν ασχολείται με την κοινοφιλία. Εφόσον διαπιστώσουμε το πρόβλημα, τότε υπάρχει ελπίδα και να το διορθώσουμε. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία αν αισθάνεσαι ότι δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Ωραία. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.